ότι έχουν καταλάβει και έχουν πει πολύ βαθιά λέξεις και εμείς που πιθανώς ο μάθος μεγαλύτερος δεν έχουν περάσει. Followers, tweet, νέες έννοιες που κάνουν την καθημερινότητά μας διαφορετική. Για τα παιδιά είναι εύκολο να τα χειρίζονται, αλλά και για εμάς μεγαλύτερους πρέπει να μάθουμε τι σημαίνουμε και να μπορέσουμε να τα ακολουθήσουμε. Γιατί το μέλλον, δυστυχώς ή ευτυχώς εγώ θα έλεγα, είναι ψηφιακό. Έχουμε έρθει εδώ το ΚΕΑΝ, είμαστε το Κέντρο Αναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων. Συνεργασία με το Δήμο, δεν είναι η πρώτη φορά, αρκετές φορές συνεργαζόμαστε με το Δήμο Μεσίνας και είμαστε χαρούμενοι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί βρίσκουμε έναν Δήμο πρόσφορο σε νέες ιδέες, σε νέα προγράμματα να τα εφαρμόσει και να τα τρέξει. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό. Και έχουμε έρθει εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για τους νέους και το διαδίκτυο, για να δούμε πώς μπορούν οι νέοι αλλά και όλοι και οι μεγαλύτεροι να γίνουν πιο. Να του γίνουν πιο ελκυστικοί όροι όπως αυτοί που τα παιδιά αναφέραν πριν, να μάθουν να λειτουργούμε με τις νέες τεχνολογίες, γιατί πλέον βιώνουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ξεκινήσαμε την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, την πληροφορική. Η τρίτη ήταν η πληροφορική, αλλά τώρα πια πάμε στην τέταρτη που είναι η αυτοματοποίηση. Είναι αυτό που λέμε οι ευφυείς τεχνολογίες. Στο μέλλον όλα θα είναι διαφορετικά. Οι θέσεις εργασίας θα είναι διαφορετικές. Και θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερα και αποσόντα για να μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε σε αυτή την ψηφιακή σύγχρονη εποχή. Συζητάγαμε και λέγαμε παλιότερα ότι για να βρει μια δουλειά θα πρέπει να ξέρει αγγλικά. Και το θεωρούσαν αδεδομένο πρέπει να ξέρουμε αγγλικά. Πλέον, τα επόμενα χρόνια τα αγγλικά θεωρούνται δεδομένα και άλλα skills, άλλα προσόντα είναι αυτά που θα καθορίζουν και θα κάνουν τη διαφορά. Και ένα από αυτά είναι ο κώδικα. Είναι το να μπορεί κάποιο να γράφει κώδικα. Να μπορεί να κάνει μικρές εφαρμογές που θα του κάνουν τη ζωή του πιο εύκολη και θα μπορεί και να δίνει και λύσεις σε προβλήματα που θα αντιμετωπίζει στην εργασία του. Θα σας πω πριν σας πω δύο λόγια και να μιλήσουμε γενικότερα για το διαδίκτυο. Να σας πω δύο λόγια για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ανέφερε και ο Δήμαρχος, το οποίο τρέχουμε πλέον εδώ. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε δειλά πέρσι, σε συνεργασία του ΚΕΑΝ, του ΕΙΤ, το ΕΙΤ είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Τεχνολογία και της Google. Ξεκινήσαμε λοιπόν και κάναμε σε πολύ μικρό αριθμό μαθητών προγράμματα κώδικα και προσπαθήσαμε μέσα από λίγες ώρες μαθήματος να μπορέσουμε να τους δώσουμε βασικές γνώσεις και αρχές προγραμματισμού και από εκεί και πέρα να τους κεντρήσουμε το ενδιαφέρον και όποιο παιδί θέλει να συνεχίσει και όποιο θέλει να ψάξει παραπάνω να βρει πράγματα. Αλλά θέλαμε να δώσουμε το. Ένα. Και αυτό είναι και αυτό θα κάνουμε και εδώ σήμερα.